Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο θέμα που έχεις προαναγγείλει, ναι. Στο θέμα με τους κεραυνούς. Βεβαίως. Γιατί είχαμε έντονη δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες. Έπεσαν χιλιάδες κεραυνοί, ρεκόρ κεραυνών τα τελευταία 24 ώρα λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα μας. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Ζαφύρη Τρομπάκα, που είναι διευθυντής εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, να μας εξηγήσει τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε όταν έξω υπάρχει τόσο έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τρομπάκα. Καλημέρα. Καταρχήν θα πρέπει να προσέξουμε ή να γνωρίζουμε όταν κινούμε σε μια αστικό περιβάλλον τις μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ώρες, ώστε προληπτικά να μην βρεθούμε σε αυτό το επικίνδυνο περιβάλλον. Αν λοιπόν πρόκειται τις επόμενες ώρες να ξεσπάσει μια καταιγίδα, θα πρέπει να βρούμε τρόπο να μπούμε σε κάποιο κτίριο, σε κάποιο καταφύγιο ή έστω ακόμα και το αμάξι μας. Δηλαδή δεν συνεχίζουμε να οδηγούμε στον δρόμο. Έστω ότι είμαστε στην επαρχία και έχει μια κεραυνοκαταιγίδα, πρέπει να πάμε κάπου. Πριν μία δεκαετία, στην Εθνική Οδό Μουδανία Θεσσαλονίκης, έπεσε ένας κεραυνός δίπλα στο χωράφι, δίπλα στην Εθνική Οδό, σκότωσε τον μοτοσυκλετιστή, αλλά δεν πήραξε κανένα από τα αυτοκίνητα. Φανταστείτε λοιπόν ότι το ρεύμα του κεραυνού, ή θα μπορούσαμε να το φανταστούμε ότι η γη είναι μία ρηχή λιμνούλα και ρίχνουμε ένα πετραδάκι. Το πετραδάκι είναι ο κεραυνός που θα πέσει πάνω. Έτσι λοιπόν, σε μία ρηχή λιμνούλα κατευθείαν θα δημιουργηθούν ομόκεντροι κύκλοι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τον κεραυνό. Από τη στιγμή που θα πέσει κάπου στο έδαφος, δημιουργούνται ομόκεντροι κύκλοι ρεύματος, οι οποίοι αυτοί ακολουθούν ένα επιδερμικό φαινόμενο και αναζητούν πάντα τρόπους για να ταξιδέψουν καλύτερα. Το ρεύμα δει αναζητεί τρόπους για να ταξιδέψουν καλύτερα. Να το καταλάβουμε λίγο, να το καταλάβει και ο κόσμος. Δηλαδή, η μηχανή είναι πιο επικίνδυνα. Ακριβώς, με την μηχανή, μεγάλη πιθανότητα, αν είναι και βρεγμένος ο χώρος, να σκοτωθείς. Με το αυτοκίνητο γιατί συνεχίζουμε την πορεία μας. Μπράβο, ακριβώς. Δεν έχεις πρόβλημα με το αυτοκίνητο, όπως και με το αεροπλάνο δεν έχεις πρόβλημα. Όπως και με ένα επίσης, δεν έχεις πρόβλημα. Με το αεροπλάνο, ναι. Γιατί νομίζω έχει και άλλαξει κέραυνο, νομίζω το αεροπλάνο, γι' αυτό, Όχι, είναι θωρακισμένο. Και επειδή εμφανίζει το ρεύμα επιδερμικό φαινόμενο, κινείται γύρω από το χώρο του αεροπλάνου. Αν όμως είμαστε έξω από το αυτοκίνητο και πιάσουμε το αυτοκίνητο και εκείνη την ώρα πέσει κεραυνός, όχι πάνω μας, 5-10 μέτρα μακριά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μας χτυπήσει, να μας τραυματίσει και ακόμα να μας σκοτώσει. Άρα λοιπόν, ακόμα και όταν κατεβαίνουμε το αυτοκίνητο, πέφτουν κεραυνοί και αυτό είναι επικίνδυνο. Αν πατήσει το πόδι μας στο έδαφος. Πέφτουν κεραυνοί, πάμε κάτω από ένα δέντρο να κρυφτούμε. Κοιτάξτε, ο κεραυνός αναζητεί τρόπους για να ταξιδέψει. Δεν θα πρέπει να του δώσουμε επιλογή, να του δώσουμε μια ιδιότητα, στο πούμε έτσι, χιουμοριστική του κεραυνού, να ταξιδέψει. Αν είναι να προτιμήσει μεταξύ του εδάφους ή μεταξύ του ανθρώπινου σώματος, θα επιλέξει το ανθρώπινο σώμα γιατί είναι πιο αγώγημο. Πότε όμως θα το επιλέξει? Όταν είμαστε σε διάταση ποδιών. Όταν δρασκελίζουμε, όταν τρέχουμε, τότε, όπως είπα προηγουμένως, οι ομόκεντροι κύκλοι θα κουμπίσει το πόδι μας στην πρώτη σειρά των ομόκεντρων κύκλων, θα μπει το ρεύμα μέσα από τη μία μεριά του ποδιού μας και θα βγει από την άλλη. Αν κάνουμε όταν βρέχει με κεραυνούς, δεν τρέχουμε. Ακριβώς. Εάν τρέξουμε με μεγάλο δρασκελισμό, κινδυνεύουμε. Δεν είναι τυχαίο ο τελευταίος δρομέας ήταν από τους καλούς αθλητές και προφανώς δρασκέλιζε με μεγάλο ανάπτυγμα. Ναι. Και όταν έπεσε ο κεραυνός, δεν έπεσε πάνω του, έπεσε 5-10 μέτρα μακριά. Καθώς ταξίδεψε το ρεύμα επιδερμικά, πέρασε από το ένα του πόδι, βγήκε από το άλλο. Στη θάλασσα βουτάμε όταν πέφτουν κεραυνοί? Όχι, αποφεύγουμε. Επίσης κάτι άλλο που ξεγελιά τον κόσμο. Γιατί, εγώ το γνωρίζω, αλλά εξηγήστε γιατί. Γιατί είναι αγώγημο. Οτιδήποτε υπάρχει αγώγημο περιβάλλον, δεν θα πρέπει να είμαστε μέσα αυτό. Διότι το ρεύμα ταξιδεύει πιο εύκολα διανύοντας μεγαλύτερη απόσταση σε αγώγημο περιβάλλον. Άρα η θάλασσα είναι επικίνδυνη. Άρα στεριά, δεν ανοίγουμε τα πόδια μας, δεν δρασκελίζουμε. Επίσης, δεν ξαπλώνουμε. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να ξαπλώσουμε. Όπως και δεν αρκουδήσουμε. Δηλαδή, μην νομίσουμε ότι αν αρκουδήσουμε θα πάμε καλύτερα. Αν παρατηρήσουμε τις δημοσιογραφικές, τα δημοσιογραφικά νέα, πριν μερικά χρόνια έλεγαν, σκοτώθηκαν 400 πρόβατα, όχι ο βοσκός. Έτσι λοιπόν ο βοσκός, γιατί είναι όρθιος, σε στάση προσοχής, τα πρόβατα είναι στα 4 και ουσιαστικά εισπράττουν αυτή τη διαφορά δυναμικού. Έχουμε κάποια στοιχεία για το πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, την τελευταία δεκαετία έχουν χάσει. Ναι, ακριβώς, σας έχω στείλει κάποια στοιχεία εγώ στατιστικά. Να πούμε ότι το πρώτο πλάσμα που θα σκοτωθεί από αυτά τα ζώα που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι το άλογο, που έχει μεγάλη διαφορά απόστασης.
Μετά είναι τα κατσίκια, τα πρόβατα, μετά είναι τα σκυλιά και μετά είναι οι γάτες. Δηλαδή, μάλιστα, όσο μεγαλύτερη απόσταση έχουν τα πόδια, οι οπλές τέλος πάντων των ζώων από το έδαφος, δηλαδή κάνουν αυτή την απόσταση, τόσο περισσότερο κινδυνεύουν από έναν κεραυνό, ο οποίος θα πέσει σε μεγαλύτερη απόσταση. Δηλαδή, ένα άλλο θα του σκοτώσει τα 15 μέτρα μακριά. Στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβα ξανά. Ναι, τι είπατε. Μας έχετε πει πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ελλάδα από κεραυνό ή έχουν χτυπηθεί. Ναι, έχω στείλει τα στοιχεία αυτά στο. Όχι, στο κοντρόλ. Είναι στον αέρα, το ξέρω, να μας το πείτε. Είναι γύρω, κοιτάξτε, μέσα στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδος είχαμε 40 κεραυνόπληκτους. 30 νεκρούς είχαμε 40. Μέσα σε μια 15ετία περίπου. Μάλιστα. Όταν λέμε κεραυνόπληκτος όμως, δεν απαραίτητο κάποιος να φάει κεραυνό και να σκοτωθεί κιόλας. Όχι. Ναι. Αλλά μπορεί να του προκαλέσει βλάβες. Ξέρετε και μία περίπτωση από αυτές. Και νομίζω ότι την έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μιστακίδης, ο οποίος χτυπήθηκε από κεραυνό σε ένα πυροφυλάκιο που ήταν και έζησε. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιστακίδη. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν κερδίσατε και τον Τζόκερ χθες στη Λάρισα τα 12 εκατομμύρια, γιατί τέτοια τύχη πραγματικά. Τύχη βουνό. Είναι να σε θέλει. Είναι να σε θέλει. Τι ακριβώς είχε γίνει, κύριε Μιστακίδη, ήσασταν στο πυροφυλάκιο, εσείς είστε, κάνετε πεζοπορία και ορειβασία πάρα πολλά χρόνια στα βουνά. Ναι, ναι. Τι έγινε ακριβώς. Λοιπόν, η ιστορία είναι πολύ παλιά, πριν από 41 χρόνια υπολόγιστα. Βρισκόμουν στην κορυφή του αυγού της Βάλια Κάλτας και εκεί έχει ένα πυροφυλάκιο στην κορυφή, το οποίο είναι το ίδιο σχεδόν με την κορυφή, πολύ κοντά. Πριν συμβεί ο κεραυνός που πέφτει, κάναμε πάνω ηλιοθεραπεία, να καταλάβετε. Ήταν αρχές Σεπτεμβρίου. Για να χαμηλώσει το πλήρω. Κύριε Μιστακίδη, άρχισα να μαζεύονται σύννεφα και σε λίγο άρχισε να πέφτει η βροχή. Γύρω-γύρω έβλεπα να πέφτουν κεραυνοί, δεν είχα πτωηθεί για την ώρα. Νόμιζα ότι μέσα στο πυροκλάκι είμαστε ασφαλείς. Σταμάτησε αυτή τη βροχή. Βγήκαμε έξω, βλέπω ότι ετοιμάζει και δεύτερη δόση βροχής. Ξαναμπήκαμε μέσα γιατί είχαμε και βαριά στα κύρια και για πρώτη φορά πηγαίναμε τη Βάλια Κάλτα. Είδαμε και την πλάτη ενός ανθρώπου που έχει δεχθεί κεραυνό. Δεν είναι δική σας η πλάτη, είναι κάποιο άλλο ανθρώπου. Όχι, και βέβαια. Τα σημάδια που μπορεί να αφήσει ένας κεραυνός σε ένα δέντρο. Και ήσασταν λοιπόν στο πυροφυλάκιο για να συντομεύσουμε λίγο την ιστορία και κάποια στιγμή ακούτε μία βροντί. Λοιπόν, ετοιμαζόμαι για την τρίτη δόση. Το πυροφυλάκιο είναι μικρό, έχει ένα δωμάτιο και ένα προθάλαμο. Ήμουν στο προθάλαμο, τίμω το τσακίδι για να φύγουμε. Λοιπόν, εκεί έπεσε ο κεραυνός. Εγώ έχασα κατευθείαν την όρασή μου και νόμισα ότι λιποθύμησα, αλλά άκουγα τη φωνή της κοπέλας, η οποία είχε καεί τελικά. Ευτυχώς το κάψιμο δεν ήταν σοβαρό. Ο κεραυνός πέρασε από το δεξί της χέρι και κατέβηκε από το αριστερό της πόδι και της διέλυσε το παπούτσι, το δετό, με κορδόνια δηλαδή. Η δάλωση θα την είχε κάψει, αν δεν είχε διαλύσει το παπούτσι. Θα την είχε κάψει, θα την είχε. Εσάς ο κεραυνός από πού βγήκε από το σώμα σας. Με την πλάτη στη γωνία ενός τοίχου και από εκεί εκτονώθηκε ο κεραυνός. Από το κεφάλι μου εκτονώθηκε στη σπονδυλική στήλη και από εκεί έφυγε από το τοίχο. Από τη σπονδυλική στήλη εκτονώθηκε ο κεραυνός. Χάσατε την όρασή σας προσωρινά, η οποία επανήλθε όμως στη συνέχεια. Βλέπουμε και φωτογραφίες από πεζοπορία στο βουνό. Ναι, με βλέπω πάρα τώρα πολλά εδώ. Χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Κύριε Μιστακίδη, λιποθυμήσατε εκείνη την ώρα. Πόση ώρα κάνατε να επανέλθετε. Λοιπόν, νόμισα ότι λιποθύμησα, αλλά από ό,τι ξέρω, όταν λιποθυμάς δεν ακούς φωνές, δεν ακούς τίποτα. Χάνεις την επαφή με το περιβάλλον. Εγώ άκουγα τις φωνές της κοπέλας. Αυτό τώρα να κράτησε 10 δευτερόλεπτα, 20, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Όταν σηκώθηκα, κατάλαβα ότι με χτύπησε κεραυνός. Να πω και τη συνέχεια. Γλιτώσατε φθηνά, κύριε Μιστακίδη, να ολοκληρώσετε. Ναι, βεβαίως, να ολοκληρώσετε. Η συνέχεια ήταν ότι κατάλαβα ότι η κοπέλα είχε χτυπηθεί. Δεν ένιωθε το ένα χέρι της και το ένα πόδι. Τη φορτώθηκα, την κατέβασα παρακάτω. Ξανανέβηκα πάνω, πήρα τα σακίδια, τα οποία έψαχνα μέσα στο βάδι. Δηλαδή είχε γίνει
πολύ δυνατό χτύπημα και στο κτίριο. Και όταν γύρισα κάτω, η κοπέλα είχε μια, μπορούσε να σταθεί στα πόδια της και καταφύγαμε την κατηφόρα. Εσείς γλιτώσατε φθηνά, η όρασή σας επανήλθε, ένα καταράκτη σας άφησε, αλλά τον χειρουργήσατε και είστε μια χαρά. Πραγματικά είχατε τύχη βουνό. Να χτυπηθείς από κεραυνό και να επιβιώσεις, να ζήσεις, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιστακίδη. Εγώ δεν έχω ξαναμιλήσει με άνθρωπο που χτυπήθηκε από κεραυνό και έζησε. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Τρόμπακα, βεβαίως, που τον είχαμε προηγουμένως και μας έδωσε χρήσιμες πληροφορίες. Έτσι, τα εξυπουργαράκια. Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός όμιλος Καλαμάτας συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.